Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε tutorial για το στάκι. Ξεκινάμε με δυο ψωμάκια και πάμε να βρούμε και τη γαλοπούλα. Ποια γαλοπούλα ρε, με το τυρί? Βασικά, ναι, τυρί πρώτα. Οπότε παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι για να βυζάρουμε μέσα το γάλα από τις σκελώνες που θα βγάλουμε. Πάμε. Τώρα, αφού έχουμε πάρει το ποτήρι που λέει πάνω τα ml, παίρνουμε τη χελώνα μας. Βασικά κανονικά δεν πρέπει να το κοιτάξετε επειδή είναι κάπως βίαιο. Οπότε. Βασικά ποιο επιλέγεις? Αυτό, okay, φέρτο. Έλα όμως. Και τώρα θα πάρουμε το γάλα. Κοίτα από εκεί πέρα, στείτ. Ωραία, πήραμε το γάλα. Και πάμε να φτιάξουμε το τυρί. Τυράκι. Ωραία, τοποθετούμε εκεί πέρα και με λίγη μαγεία. Και με λίγη τη μαγεία το κάνουμε τυρί. Ωραία, τώρα θα πάρουμε το τυράκι μας και θα το βάλουμε στο τοστ. Έλα όμως βάλω το καλέ μου. Το ξέρω με βλάκας αργό πολύ. Ωραία, βάλαμε το τυρί, το πετάξαμε στην άκρη αφού δεν μας χρειάζεται πλέον. Και τώρα τι χρειαζόμαστε? Τη γαλοπούλα. Και βλέπετε αυτά τα ωραία παπαγαλάκια? Θα τα σφάξουμε. Ουπ, νάτε και τη γαλοπούλα. Του. Πάμε να βάλουμε και τη γαλοπούλα. Να μην φαίνονται τα αίματα 2 λεπτά. Τη βάζουμε. Άμα αποφασίσεις ποτέ. Έλα όμως. Έλα. Ωραία. Παίρνουμε τη γαλοπούλα. Δεν μας χρειάζεται πλέον. Βλέπετε αυτά τα ψάρια, θα τα κάνουμε αίμα. Μια βασικά κέτσα που θέλω. Μου αρέσει με το τόστ. Ναι. Τελικά όμως πάμε για κέτσαπ. Μπορεί να κάνουμε αυτά τα ψάρια. Βασικά όχι, τις χελώνες θα κάνουμε. Τις χελώνες. Πάμε για χελώνες. Έλα όμως, πάμε για χελώνα. Ήρθε η ώρα για την κέτσαπ. Μια μου. Και τις μακαρόνουμε. Ματσέτι. Έλα τώρα. Με μαγεία, παπ. Έχουμε και κέτσαπ. Και με λίγα μπαχάρικα και λίγα ακόμη συστατικά τις κάναμε κέτσαπ το αίμα τους και πάμε να το βάλουμε στο τοστ. Τι βάζουμε στο πάνω ψωμάκι? Μη τη λυπηθείς, τη λυπήθηκες, είσαι βλάκας. Τη βάζουμε στο ψυγείο γιατί θέλουμε να μας κρατήσει κέτσαπ. Στιτ, πεινάς? Ναι. Οκ, πάρτα. Τέλος πάντων, καπακώνουμε. Δώσε. Ωραία, το χτυπάμε από πάνω για καλή τύχη. Και παιδιά, καλή μας όρεξη. Νιόν. Nice. Αντίγεια.